Είναι βραδάκι ενός ζεστού καλοκαιριού, γύρω στις 8 η ώρα. Ο Ιλ είναι 17 χρονών. Έχει σταθεί στο κούφωμα μιας πόρτας ενός παλιού ακατοίκητου σπιτιού και παρακολουθεί εκθαμβώς όσα γίνονται λίγο ψηλότερα απέναντί του. Είναι το πίσω μέρος της σκηνής του θεάτρου Περοκέ, στο ύψος ενός δεύτερου ορόφου. Απ' άκρη σ' άκρη ένα μίζερο στενό μπαλκόνι και μερικά ανοίγματα με σκούρα υφάσματα αντί για πόρτες. Σε όσους στέκονται σε εκείνο ακριβώς το σημείο, διαγράφεται το σώμα τους, κατάμαυρο. Βγαίνουν για λίγο καπνίζοντας, μπαίνουν μέσα τραβώντας την κουρτίνα, ξαναβγαίνουν. Ίσως όμως είναι άλλοι ηθοποιοί. Δεν διακρίνονται τα πρόσωπά τους. Ο Θίασος είναι μεγάλος. Κάποτε πρωταγωνίστριες εδώ ήταν οι σπουδαίες και την Τυριντάουα. Δώρα ζητάει και η Γεωργία τη Θοδώρα, κυρένα Ντόρ. Όλοι καπνίζουν και μιλούν ψιθυριστά. Φαίνεται ότι στα καμαρίνια τους επικρατεί αφόρητη ζέστη και εκεί βγαίνουν για λίγη δροσιά για να ξεκουραστούν. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία κάθονται σε καρέκλες λαϊκού καφενείου. Σε κάποιον που ο Ιλ δεν βλέπει το πρόσωπό του γιατί κάθεται πλάτη, αλλά πρόλαβε και τον είδε και τον γνώρισε όταν κατέφτασε ασθμένοντας και υποβασταζόμενος, οι συνάδελφοί του κάνουν αέρα, του φέρνουν αναψυκτικά, βάζουν με αγάπη το χέρι του στο μέτωπό του για να δουν αν έχει πυρετό. Σκύβουν και του ψιθυρίζουν, ασφαλώς, λόγια αγάπης, για να εγκαρδιώσουν τον ηθικό ηθοποιό. Δεν είναι μεγάλης ηλικίας, ούτε 60 χρονών. Αλλά η αρρώστια τον κατατρώει. Έχει εξαντληθεί πια. Αύριο θα ξαναμπεί στο νοσοκομείο για τελευταία φορά. Αυτό γινόταν από την αρχή του χρόνου. Έμπαινε και ξανά έβγαινε. Όταν ήταν έξω έτρεχε, τρόπος του λέγει, στο θέατρο, με την ψυχή στο στόμα, για να κερδίσει έστω και ένα μεροκάματο. Αυτές ήταν οι τελευταίες μέρες της ζωής του. Συνεχώς μπαινοβγαίνουν οι ηθοποιοί. Οι άντρες φορούν άσπρο φανελάκι, οι κυρίες είναι μάλλον μισόγυμνες, ή φορούν μια αέρινη ρόμπα χωρίς κουμπιά, που συνεχώς προσπαθούν να την κλείσουν και πάντα ανοίγει. Πίνουν ούζο ή αναψυκτικά, και πολλοί παίζουν στριμωγμένη χαρτιά, περιμένοντας τη σειρά τους για να βγουν στη σκηνή. Όλοι τους μιλούν ψιθυριστά και όλο ένα κοιτάζουν προς το μέρος του άρρωστου, τον πρωταγωνιστή, αναστενάζοντας και κουνώντας με λύπη το κεφάλι τους. Μερικοί χάνονται για 10 λεπτά της ώρας και επανέρχονται, αναφιασμένοι με τα θεατρικά τους ρούχα. Φαίνεται πήραν μέρος σε κάποιο νούμερο. Ακούγονται χειροκροτήματα και γέλια. Ο Ιλ θυμάται πάνω κάτω τη σειρά που παίζονται τα νούμερα. Το έργο το έχει δει. Αυτές τις μέρες θα ξαναπάει με συγγενείς που ήρθαν από την επαρχία. Αισθάνθηκε πάλι τον πόνο στην κοιλιά. Ζαλίζεται και υδρώνει. Προσπαθεί να είναι ψύχρεμος και ελπίζει, αλλά τώρα φοβάται πραγματικά. Και πώς τραβήχτηκαν, σκέφτεται, τα νερά από το πηγάδι. Και ακούστηκε εκείνη η εφιαλτική καταιγίδα που ερχόταν από τον Άδη, όπως έλεγε ο μεγάλος ποιητής, και πώς υποχώρησαν τα τριχώματα του πηγαδιού. Και πώς βρέθηκε στον προμαχώνα ενός ανακτόρου ακούγοντας το φάσμα του υποτιθέμενου πατέρα του. Τι ήταν όλα αυτά. Και το «αχ» της γιαγιάς του, τι σημαίνει. Και τι λόγος υπήρχε να ευαρεστεί κάποιος άγνωστος να γονατίζει στο στόμιο του πηγαδιού και να του αραδιάζει ιστορίες. Ποιος τον έστειλε, ποιο μήνυμα του έφερνε και ποια εντολή εκτελούσε, ποια ήταν η εντολή. Και τι νος. Ο Ιλ άκουγε σαν τιμωρημένος, χωρίς να διακόπτει. Συνεχώς το κεφάλι προς τα κάτω. Όπως όταν έβλεπε στο μακρόστενο μπαλκόνι της οδού Πινελόπης του ηθοποιού στο πίσω μέρος του θεάτρου Περοκέ. Πώς βρέθηκε μόνο αυτό το θέατρο μπροστά του και όχι άλλα, ίσως καλύτερα. Ο λαιμός του πονάει. Από την υπερένταση και την άβολη θέση όπου βρίσκεται και είναι αναγκασμένος να κοιτάζει προς τα πάνω. Τα γραπτά του στάλες νερού όπως υδρότας του πέφτουν πάνω στο αχόρταγο χαρτί στο οποίο γράφει τις ιστορίες του.